Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να σας θυμίζει πως τη ζωή μας αξίζει να τη σεβόμαστε σε κάθε της πτυχή. Αλήθεια, ποια θα πιστεύατε ότι είναι η πλέον συχνή αιτία που φέρνει τον κόσμο στην πολυθρόνα του ψυχοθεραπευτή? Τη συζήτηση αυτή κάναμε με τον ψυχοθεραπευτή και σύμβουλο σχέσεων Γιώργο Λάγιο, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι η λάθος επιλογή συντρόφου είναι το πλέον συχνό φαινόμενο που αντιμετωπίζει ένας θεραπευτής με τους θεραπευόμενούς του στις μέρες μας. Και δυστυχώς, είναι τελικά μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που λόγω μιας επιπόλαιας επιλογής η ζωή τους δυσκολεύει στην υγεία τους, στο γονεϊκό τους ρόλο, στην ψυχική τους διάθεση. Έχει αξία να ακούσουμε τι μας είπε. Γιώργο Λάγιε, ως ψυχοθεραπευτής θα ήθελα να μου απαντήσεις ποιο είναι το πιο συχνό ζήτημα που αντιμετωπίζεις από τους ανθρώπους που έρχονται για συνεδρία κοντά σου. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να αντιληφθούν ότι έχουν επιλέξει έναν σύντροφο που δεν ταιριάζουν. Και έτσι δυσκολεύονται και να χωρίσουν. Ποια είναι τα συμπτώματα δηλαδή που τους έκαναν να το συνειδητοποιήσουν αυτό το πράγμα, πώς το κατάλαβαν? Αφού αγνώρισαν όλα τα red flags από την αρχή, έφτασαν σε μία στιγμή στη ζωή τους που δεν περνούν καλά. Δεν είναι χαρούμενοι, δεν κάνουν σεξ, είναι συνέχεια με νεύρα, έχουν ψυχοσωματικά. Συνήθως όταν φεύγει ο άνθρωπος ο οποίος μας δημιουργεί τα ψυχοσωματικά, φεύγουν και τα συμπτώματα. Είναι όμως τελικά υπευθυνότητα του άλλου ανθρώπου για ό,τι συμβαίνει σε εμάς ή είναι δικά μας τα θέματα? Δική μας, που επιτρέπουμε σε ανθρώπους να μπαίνουν στη ζωή μας, χωρίς εμείς να αναγνωρίζουμε τι μας κάνει πραγματικά χαρούμενους και όχι για να ικανοποιήσουμε τους γονείς μας, γιατί δεν έχουμε δουλέψει μάλλον με τον εαυτό μας αρκετά για να ξέρουμε τι επιζητούμε και τι μας κάνει πραγματικά πλήρης, γιατί τελικά επιλέγουμε ανθρώπους για να καλύψουμε ανασφάλειες δικές μας και όχι γιατί προσθέτουν αξία στη ζωή μας. Καλό είναι η ζωή μας να είναι ήδη μια χαρά πριν έρθει ο άνθρωπός μας και αυτός να προσθέτει μια αξία. Τα red flags πιστεύεις ότι υπάρχουν κατά κόρον πριν και απλά τα αγνοούμε ή είναι πολύ δύσκολο να τα διακρίνουμε στον πρώτο καιρό του έρωτα? Είναι τόσο ευδιάκριτα από την αρχή, απλά εμείς δεν θέλουμε να τα δούμε, γιατί δεν θέλουμε για άλλη μια φορά να δούμε ότι δεν πετυχαίνει κάτι, δεν λειτουργεί και θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην αναζήτηση. Οπότε κάθε τι, ειδικά αν είμαστε ερωτευμένοι, το οποίο φαίνεται ότι, για παράδειγμα, θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να μιλάμε πρακτικά. Βγαίνεις με έναν άνθρωπο και είναι αγενής. Αλλά κάνει τίξ τα υπόλοιπα κουτάκια. Έχει χρήματα. Θέλει να κάνει παιδιά. Σε εμάς φέρεται όμορφα. Οπότε αγνοούμε το ότι είναι αγενής στους άλλους. Κάτι το οποίο σε εμάς θα έπρεπε να χτυπάει ένα καμπανάκι τόσο δυνατό, γιατί αύριο μεθαύριο θα είναι αγενής και σε εμάς. Οπότε, εάν έχουμε έναν πύχη πολύ ψηλά και ξέρουμε ότι εμείς δεν κάνουμε εκπτώσεις σε βασικά πράγματα, στην ευγένεια, στην ποιότητα της συζήτησης, στην επικοινωνία, στο σεξ, σε όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε εμείς, τότε κατευθείαν στο πρώτο red flag θα προσαρμοστούμε και δεν θέλω να πω ότι θα φύγουμε αμέσως. Θέλω να πω ότι θα το συζητήσουμε για να δούμε αν είμαστε υποψιασμένοι. Αν έχεις τραυματιστεί από μια προηγούμενη σχέση, αν έχεις έρθει από μια οικογένεια που έχεις παραμεληθεί ή κακοποιηθεί, δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό που πρέπει να έχεις δίπλα σου. Θα έπρεπε λοιπόν από το σχολείο και από πολύ μικρή ηλικία που δημιουργούνται οι δεσμοί προσκόλλησης να έχεις αντιληφθεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη και η ερωτική νοημοσύνη καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της ζωής μας σε τέτοιο βαθμό που αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πώς αισθανόμαστε με έναν άνθρωπο απέναντί μας. Οπότε ακούμε το σώμα μας. Πώς είμαι απέναντί σου, Εύη, πώς με κάνεις και αισθάνομαι? Αισθάνομαι όμορφα, αισθάνομαι ο εαυτός μου? Πόσο εύκολο είναι αυτό για να είναι οδηγός μας? Πότε το καταλαβαίνουν οι μεγάλες σχέσεις ή οι μεγάλοι γάμοι? Έπειτα από μακροχρόνιο διάστημα συνύπαρξης του ενός με τον άλλον ή σε σύντομο χρονικό διάστημα και έρχονται στον ψυχοθεραπευτή τους για να το συζητήσουν και να βρουν λύση? Το καταλαβαίνουν σε σύντομο, στον ψυχοθεραπευτή πάνε όταν τα πράγματα είναι στο προχώρητο. Δηλαδή, σε μένα θα έρθει κάποιος ένα βήμα πριν την αυτοκτονία. Και το λέω και κυριολεκτικά. Ή σε ένα βήμα που θα είναι πλέον στο νοσοκομείο με αυτοάνοσα. Δεν έρχονται από πριν για πρόληψη. Οπότε είναι ήδη πολύ αργά. Με ποια έννοια? Ότι έχουν κάνει ήδη πολύ μεγάλη ζημιά στον εαυτό τους και στην υγεία τους. Όσο περνάει ο χρόνος, όσο πιο δύσκολο είναι μετά να εγκαταλείψουμε μία σχέση, γιατί θα το θεωρήσει η μαμά μας αποτυχία, η κοινωνία, οι φίλοι μας. Η συνήθεια. Η συνήθεια, πολύ σωστά.
Και ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ μας. Με την έννοια ότι, αν και τους λέω ότι σε όποια ηλικία και να χωρίσεις, η ζωή ξεκινάει και μπορεί να έχεις μια φανταστική ζωή. Σε οποιαδήποτε ηλικία ξεκινάει. Αλλά αν έχεις περάσει 20 χρόνια με έναν άνθρωπο, έχεις μάθει τόσα πράγματα να τα κάνεις με συνήθεια, όπως είπες, που δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να φύγεις από αυτό. Η συνήθεια είναι ναρκωτικό, είναι πολύ δύσκολο. Ο εγκέφαλός έχει προσαρμοστεί και όταν του πεις να κάνει κάτι άλλο, θα αποκτήσει ένα σύμπτωμα στέρησης. Όταν έρχονται στο ψυχοθεραπευτή με αυτό το ζήτημα, τι σκέφτονται οι ίδιοι να κάνουν? Στην αρχή θέλουν να δικαιολογήσουν την κατάσταση, μήπως κάνω εγώ κάτι λάθος, να αυτοαμφισβητηθούν. Μήπως εγώ τα έχω δει αλλιώς, μήπως είμαι παράξενη. Άκου το σώμα σου, για να απάντηση την έχεις. Έχεις έρθει ήδη εδώ, οπότε επειδή εγώ δεν χρυσώνω το χάπι, σου λέω αμέσως την αλήθεια για να μην χάνουμε χρόνο και σου δίνω ένα homework, να το πω έτσι, για να το πάρεις σπίτι σου, να αυτοπαρατηρηθείς, να μάθεις πώς σκέφτεσαι, να μάθεις αν όλα αυτά που σκέφτεσαι, έχουν βάση, για να εμπιστεύεσαι τη δική σου σκέψη. Αν την εμπιστευτείς, δεν χρειάζεται καν να έρθεις σε μένα. Αν εμπιστευτείς τη σκέψη σου, ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Τελικά τι κάνουν τα ζευγάρια αυτά? 50-50. Ναι. Τα μισά θα παραμείνουν δυστυχισμένα για πάντα, για όλη τη ζωή και θα υποφέρουν. Και τα άλλα μισά επιτέλους θα ξυπνήσουν και θα ξεκινήσουν να επιλέγουν συντρόφους συνειδητά. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις ο χωρισμός είναι η λύση ή υπάρχει και το ρομαντικό σενάριο που λέει ότι μπορεί να γίνει ένα restart μέσα στη σχέση ή μέσα στο γάμο? Εάν συνεργάζεται και ο ή σύντροφος, μπορεί να γίνει και restart μέσα στη σχέση. Αλλά σπανίως έρχεται το έτερο νήμιση. Έρχεται μόνο ένας, ο άλλος δεν συνεργάζεται. Τι προτείνεις τελικά ως επιστέγασμα όλης της συζήτησης, αν υποθέσουμε ότι είχαμε φτάσει σε μια τέτοια συνεδρία με έναν θεραπευόμενό σου και φτάνατε στην τελευταία συνεδρία, τι θα του έλεγες? Ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να ξαναξεκινήσεις τη ζωή σου, δεν υπάρχουν περιορισμοί και 100.000 παιδιά να έχεις και η μαμά σου να σου λέει ότι είναι αποτυχία και ο παππούς σου να σου λέει ότι δεν θα σου ξαναμιλήσει. Τη ζωή σου τη ζεις εσύ. Εσύ θα αποφασίζεις για τη δική σου ζωή. Αν θέλεις αύριο το πρωί να ξεκινήσεις από την αρχή, μια χαρά μπορείς να τα ξανακάνεις όλα και να είναι πολύ πιο ωραία φτιαγμένα. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να επισημαίνουμε εγκαίρως τα ασύμβατα με εμάς στοιχεία στον άλλο άνθρωπο. Και αυτό θα το καταφέρουμε ουσιαστικότερα εάν προηγουμένως έχουμε πρώτα αντιληφθεί τον δικό μας εαυτό. Εάν φτάσουμε δηλαδή σε ανώτερα επίπεδα αυτογνωσίας. Να σας προσέχετε λοιπόν και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.